Η έμπνευση είναι πολύ σημαντική πάντοτε στο να γράψει κάποιος κάτι και το έργο αυτό που έχει τον τίτλο «Εχθρός μου» το εμπνεύστηκα από κάποια ντοκιμαντέρ που είδα στην τηλεόραση και αφορούσαν τρομοκρατικές πράξεις που συμβαίνουν δυστυχώς σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης πλέον. Αυτό το ότι είδα μια γυναίκα να μιλάει πάνω στο πώς ένιωσε για όσο διάστημα ήταν όμηρος μου έδωσε το ερέθισμα να καθίσω να γράψω ένα κείμενο για αυτή τη γυναίκα και για το πώς θα μπορούσε να νιώθει, προσπαθώντας να βάλω και εγώ τον εαυτό μου στη δική της θέση. Στη συνέχεια σκέφτηκα ότι και ο τρομοκράτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάτω από ειδικές συνθήκες έγινε αυτό που έγινε και ένιωσε την ανάγκη να μπω μέσα στη δική του την ψυχολογία όσο είναι δυνατόν, διότι βεβαίως είναι πολύ μακριά από εμάς αυτές οι πράξεις τρομοκρατικές. Και έτσι βγήκε σε δύο σχεδόν παράλληλους μονολόγους αυτό το έργο, δύο μονόλογοι παράλληλοι και κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί συμπίπτουν και μιλάνε για τη ζωή τους. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω το τέλος. Είχα τη χαρά ο Δημήτρης ο Καντιώτης να το πάρει στα χέρια του και να το διαβάσει και να το δει σε ένα αναλόγιο που είχε γίνει πέρσι και να του αρέσει. Και τώρα θα το δούμε και σαν παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Λοιπόν, εγώ το κείμενο της Σόνιας το είδα σε ένα θεατρικό αναλόγιο πέρσι στο Ιωνικό Κέντρο. Είδα έναν λόγο εξαιρετικά περιγραφικό, δυνατό, ζωντανό και πολύ επίκαιρο για το σήμερα. Μου δημιούργησε, παρότι ως αναλόγιο δεν ήταν θεατρική παράσταση, το ερέθισμα να εμβαθύνω πολύ περισσότερο στο από κάτω που υπήρχε από την πρώτη γραφή της Σόνιας. Και μου ξεδίπλωσε τελικά αυτό το κείμενο το τεράστιο υπαρξιακό ερωτηματικό που μας βασανίζει σε όλη την πορεία και στο ταξίδι της ζωής μας. Έτσι λοιπόν δέχτηκα να μπω σε αυτό το ταξίδι μαζί με τη Σόνια και το κείμενό της. Με συνεργάτες τη Γεωργία Ζώη και τον Βαγγέλη τον Στρατηγάκο που ερμηνεύουν τους δύο ρόλους και την Τζέλικα την Ξένια, η οποία είναι μες στην παράσταση με το ακορντεόν της και είναι ένας τρίτος ρόλος ουσιαστικά, κρατώντας αυστηρές και απόλυτες γραμμές αισθητικές στο ανέβασμα της παράστασης, ώστε να αναδειχθεί ακόμα πιο δυναμικά η αγριότητα του κειμένου, η οποία έχει μία τρελή αγριότητα, αλλά συγχρόνως και μία απίστευτη τρυφερότητα, έτσι ακριβώς. Αγάπη για ζωή θα λέγαμε. Αγάπη για ζωή. Θα το έλεγα αλλιώς. Το γαμώτο για τη ζωή. Αυτό ήταν που με εξητάρισε πολύ περισσότερο, όπως το λένε, σε αυτή τη δουλειά. Είμαι ευτυχής από τη συνεργασία μου πρώτα και κύρια με τη Σόνια, με όλους τους άλλους συνεργάτες, με τη Χριστίνα Θανάσουλα η οποία έχει κάνει τους φωτισμούς, με τον Ηλία Τολόη ο οποίος έχει κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια και τη μακιγιέρ μας. Και τη μακιγιέρ μας, τη Μέρη την Κασούμη. Ελπίζω ότι το κοινό θα ταξιδέψει μαζί μας σε αυτή την παράσταση πολύ πολύ δυναμικά, γιατί ουσιαστικά η παράσταση κάνει διάλογο μαζί τους. Δεν τους αφήνει απ' έξω. Οι δύο αυτοί παράλληλοι μονόλογοι, οι οποίοι τελικά έχουν ένα διάλογο μεταξύ τους, γίνονται μεταξύ αυτών των δύο, αλλά πάντα ενδιάμεσος είναι ο θεατής και το κοινό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτής της παράστασης. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική εμπειρία και για μας και για τους θεατές που θα τη δούνε.